δεν υπάρχει αυτοδυναμία στο ελληνικό κοινοβούλιο την 8η Ιουλίου. Τι ακριβώς μπορεί να γίνει? Κοιτάξτε, για να πούμε τα πράγματα καθαρά. Mm-hmm. Εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τότε από τη μία μεριά έχουμε τη δεδηλωμένη βούληση της Νέας Δημοκρατίας να συνεργαστεί θεσμικά. Αλλά έχει πει ότι ακόμα και αν είχε αυτοδυναμία θα το έκανε και με πρόσωπα της ευρύτερης δημοκρατικής παράταξης. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε τα συγκεκριμένα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή, τα οποία θα πρέπει να θέλουν και εκείνα να συνεργαστούν. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια δήλωση κάποιου κόμματος που να λέει θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία. Με το ΣΥΡΙΖΑ οι διαφορές είναι χαοτικές και δεν μπορούμε να συλλάβουμε κάποιο είδους συνεργασία, γιατί είναι πραγματικά διαμετρικές οι αντιθέσεις. Το κοινάλ που θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, δεν έχει κάνει καμία δήλωση πρόθεση συνεργασίας. Άρα αυτή την ώρα δεν ξέρουμε ποια είναι η στάση των κομμάτων. Αν αυτό το κόμμα το συγκεκριμένο, το κοινάλ, για το κόμμα του κ. Βελόπουλου, βέβαια ούτε λόγος, δεν υπάρχει καμία προοπτική συνεργασίας με ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται στο περιθώριο της δημοκρατίας. Άρα εκεί δεν κάνουμε καμία συζήτηση. Δεν έχουμε λοιπόν άλλη δυνατότητα. Ουσιαστικά το κοινάλ θα είναι. Δεν νομίζω ότι άλλο κόμμα θα μπει που να μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί του. Το κοινάλ όμως δεν έχει κάνει τέτοια δήλωση και δεν φαίνεται να θέλει κάτι τέτοιο. Από ό,τι καταλαβαίνω, το κοινάλ θα επιθυμεί. Η Φόφη Γεννηματά σφυριλατεί κιόλας και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ονειρεύεται μια κυβέρνηση όπου το κοινάλ θα είναι στο κέντρο και δεξιά και αριστερά θα είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, ούτε πρόκειται η Νέα Δημοκρατία να μπει σε τέτοιου είδους, αν θέλετε, ρυθμίσεις με το, κινήσεις, ναι. με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα. Επομένως, θέλουμε να έχουμε μια καθαρή εντολή. Mm-hmm. Για να μπορέσει ο τόπος να πάει μπροστά. Και όταν θα έρθει η ώρα να κριθεί η Νέα Δημοκρατία ξανά, θα κριθεί και αν έχει πετύχει οι συμπολίτες θα την ξαναψηφίσουν. Αν έχει αποτύχει, θα προτιμήσουν κάποιο άλλο κόμμα. Απλά πράγματα. Νομίζω είναι η πιο καθαρή και η πιο σωστή λύση. Να πάμε όμως λίγο πιο προσωπικά σε εσάς. Είσαστε ένας άνθρωπος, είσαστε καθηγητής νομικής, είσαστε πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου, είσαστε στη νομική σχολή, να πούμε, Αθηνών. Έχετε πάρα πολλά στο βιογραφικό σας που μπορείτε να είστε περήφανος γι' αυτό. Θα θέλαμε να μας πείτε κάποια πράγματα από τη δική σας προσωπική σας ζωή και εμπειρία που αυτά θα ανθίσουν μέσω της βουλευτικής σας ιδιότητας. Εγώ, κυρία Τούτσα, έχω αφιερώσει τη ζωή μου στο Πανεπιστήμιο. Εκεί έκανα τη σταδιοδρομία μου και αυτό είναι το σπίτι μου. Η ακαδημαϊκή μου σταδιοδρομία, mm-hmm. η έρευνα, η διδασκαλία ήταν η ζωή μου και είναι πάντα η ζωή μου. Έφυγα από τα πανεπιστημιακά έδρανα για να πάω στα βουλευτικά έδρανα όταν κατάλαβα ότι πλέον όσο πρίτανης, δεν μπορούσα να κάνω αυτά τα οποία ήθελα. Είχα κάνει μεγάλη μάχη πολλά χρόνια πριν ως πρόεδρος της νομικής, αλλά και μετά ως πρίτανης, να φέρω το πανεπιστήμιο σε μια ρότα κανονικότητας. Και σε μεγάλο βαθμό το είχαμε πετύχει. Το καταφέρατε. Σε μεγάλο βαθμό. Είχα μεγάλη στήριξη από τους συναδέλφους, στην τριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων καθηγητών και των φοιτητών και των εργαζομένων με στήριζε. Όταν είδα ότι έρχεται η Λέλα από αυτή που ερχόταν στο τέλος του 2014, κατάλαβα ότι δεν μπορώ να κρατήσω. Εξάλλου σας θυμίζω ότι τότε ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητούσε και την εκλογή των Πριτάνιων που είχαν βγει με τον νόμο Διαμαντοπούλου. Κατάλαβα λοιπόν ότι δεν μπορώ να επιβιώσω σε ένα τέτοιο καθεστώς και γι' αυτό αποφάσισα να φύγω και να γυρίσω στο σπίτι μου και στη διδασκαλία μου και εκεί επάνω με κάλεσε ο τότε Πρωθυπουργός. Το 2015 εσείς εκλεγήκατε. Το 2015 ήμουν επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας. Και το επιχείρημα του τότε Πρωθυπουργού ήταν: έλα, γιατί επειδή μου λες ότι σε ενδιαφέρει το πανεπιστήμιο και η παιδεία, mm-hmm. μόνο από βήμα πολιτικό μπορείς να κάνεις πια κάτι. Και είχε δίκιο. Και υπήρξατε και υπεύθυνος τομέα παιδείας και θρησκευμάτων. Πολύ καιρό και μετά υπεύθυνος του προϋπολογισμού για τα θέματα τα οποία συζητάμε τώρα. Ακριβώς. Όταν ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για ένα διάστημα έμεινα συντονιστής των μορφωτικών υποθέσεων mm-hmm. και μετά πήγα σε ένα θέμα που είναι αντικείμενο επιστημονικό μου, το δημόσιο προϋπολογισμό. Και επομένως ασχολήθηκα με το θέμα αυτό για πολύ καιρό στο πλαίσιο της Νέας Δημοκρατίας. Έχω μια ευρύτατη εμπειρία διοικητική από διάφορους τομείς. Mm-hmm. Συμμετείχα σε πάρα πολλούς φορείς διοικητικούς, διαχρονικά και διακομματικά. Δεν είχα προηγουμένως ταυτότητα, αν θέλετε, κομματική. Ναι. Πάντοτε με ενδιαφέρει η πολιτεία και πάντοτε ήμουν ενεργός πολίτης, αλλά δεν ήμουν ούτε ενταγμένος σε κόμμα, ούτε είχα κομματική εκδήλωση προτίμηση. Επομένως ήμουνα σε ένα χώρο, αν θέλετε, ευρύτερο. Ξένο και όλες προς εσάς.
Όχι, δεν τα ήταν. Τα κομματικά εννοώ. Τα κομματικά δεν ήταν, δεν ήταν ξένα με την έννοια ότι παρακολουθούσα πάντα τα κομματικά πράγματα χωρίς να συμμετέχω. Και όταν ήρθα στην πολιτική, το έκανα με πάρα πολύ κέφι και με τη διάθεση να προσφέρω. Εγώ δεν ψάχνω να κάνω καινούργια σταδιοδρομία στην πολιτική. Δεν είμαι από πολιτική οικογένεια, δεν είμαι από τζάκι, δεν έχω παρεδώσει, δεν έχω συστήματα, αν θέλετε, παλαιά σκοπή. Προσπαθώ να κάνω ό,τι θεωρώ ότι είναι καλύτερο για τους συμπολίτες μου, για την πόλη μου, για τη χώρα μου, για την οικογένειά μου και για τους φίλους μου. Αυτό είναι η προσπάθειά μου και αυτό είναι η επιθυμία μου. Και το κάνω πραγματικά με πολύ μεγάλη ζέση και πολύ μεγάλο κέφι. Και φαίνεται αυτό. Και θα ήθελα τώρα, είδαμε τα δύο βίντεο με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη, να διασταυρώνουν από απόσταση βέβαια τα ξύφη τους ως προς την επιδίωξη, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, επιστολιπτικής γραμμής στήριξης όταν θα είναι στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας να πάει σε επιστολιπτική και γραμμή. Το τόνισε κιόλας τον κύριο Σρόιτερ, όχι. Είναι ξεκάθαρο, επομένως δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση ούτε καμία τέτοια προοπτική. Αυτό λοιπόν το θέμα έχει κλείσει. Τώρα, όπως ξέρετε, έχουμε ένα σημαντικό αποθεματικό, το οποίο είναι πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια. Αυτό το αποθεματικό δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς κατά τρόπο, αν θέλετε, με πολύ μεγάλη φιδό πρέπει να χρησιμοποιηθεί, διότι μπορεί να είναι σωστή η θεωρία από άποψη καθαρά τεχνοκρατική, ότι να μην αφήσουμε τα λεφτά αυτά που κοιμούνται, αλλά από την άλλη μεριά, άμα τα πειράξουμε, μειώνουμε την αξιοπιστία της χώρας. Άρα αυτό το ποσό, το οποίο είναι το αποτέλεσμα της υπεραφέμαξης και του αδειάσματος όλων των ταμείων, όλων των δημοσίων φορέων, γιατί περί αυτού πρόκειται, πρέπει πάντως να το κρατήσουμε στο πλάι για να μπορέσουμε τη χώρα να τη βγάλουμε από το τέλμα το οικονομικό, έχοντας στο πλάι ένα ποσό το οποίο εγγυάται κατά κάποιο τρόπο την έξοδο της χώρας από την κρίση.